Σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες τελειώνει η σεζόν. Τώρα μπορείς να βρεις κάτι καινούριο. Και ακολουθούν και άλλα προϊόντα, έτσι. Πάρα πολλά. Σε λίγο, σε ένα μήνα, ενάμιση, θα αρχίσουν τα χτινίδια. Είναι μετά τα αγγούρια της Κρήτης. Είναι πάρα πολλά. Είναι τα μήλα. Είναι μεγάλο πλήγμα για τον νομό και γενικά για όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι τα πρώτα φορτηγά με ροδάκινα και νεκταρίνια που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την απόφαση της Μόσχας να κλείσει τα σύνορα σε αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ρώσοι εισαγωγείς ακύρωσαν τις παραγγελίες παρά το γεγονός ότι υπήρχαν συμβόλαια. Η παραγωγή της Ιμαθίας και της Κοζάνης ζητούν την άμεση απογραφή και καταστροφή των φρούτων, ιδίως των ροδάκινων, που μένουν στα αζήτητα, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες. Την απόφαση έλαβαν σε σύσκεψη των εκπροσώπων τους στη Βέρεια. Η μόνη λύση σήμερα είναι η απόσυρση. Το κόστος αυτής της απόσυρσης πρέπει να καλυφθεί από την ελληνική πολιτεία και να διεκδικηθεί στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε ιδρύματα, διότι οι ποσότητες είναι μεγάλες και η διαδικασία συμφωνίας είναι χρονοβόρα. Λένε επίσης ότι τα περισσότερα ιδρύματα έχουν ήδη στον κατάλογό τους ροδάκινα. Το άμεσο πρόβλημα είναι τα ροδάκινα που και ο χρόνος συντήρησής τους είναι μικρός, δεν αντέχουν όσο αντέχουν τα υπόλοιπα προϊόντα και πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Αυτά θα καταστραφούν τα προϊόντα, δεν έχουν περιθώρια να συντηρηθούν ακόμη. Οι εξαγωγικοί φορείς αποφάσισαν ακόμη τη συγκρότηση κοινού μετόπου με ομάδες παραγωγών από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, ώστε να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση και διεκδίκηση στις Βρυξέλλες. Την ερχόμενη Πέμπτη, εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως για να εξετάσουν τις επιπτώσεις. Σύμφωνα με το Associated Press, στην Ευρώπη οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο είναι η Γερμανία με εξαγωγές προς τη Ρωσία που φτάνουν το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, η Πολωνία με επίσης 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η Γαλλία με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Πολωνία, που είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή μήλων στην Ευρώπη, εξάγει πάνω από τα μισά στη Ρωσία. Οικονομικό πλήγμα θα δεχτούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Φιλανδία. Την Τρίτη, η παραγωγή Βόρειου Ελλάδος θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε καταστροφή ουσιαστικά στην πρωτογενή παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, αλλά και παράλληλα αποτελεί μια ανήθικη στάση της Ελλάδος απέναντι σε μια σύμμαχο και φίλη χώρα. Αλλεπάλληλες συσκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία για να αντιμετωπιστούν λοιπόν τα προβλήματα που προκύπτουν στους Έλληνες παραγωγούς από το ρωσικό εμπάργκο. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξία Τασούλης. Ακούμε, Αλεξία, τι λέει η ανακοίνωση. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά κάνει λόγο για αποζημιώσεις που θα μπορούν να δοθούν στους αγρότες. Αναφέρω ότι γίνονται προσπάθειες ώστε η επίπτωση του ρωσικού εμπάργκου, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί, λέει, για τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, να είναι μικρότερη δυνατή. Λέει ακόμη ότι γίνονται προσπάθειες για να λειτουργήσουν άμεσα μηχανισμοί που θα αναπληρώνουν τις τυχόν απώλειες Ελλήνων παραγωγών μέσω της διάθεσης των προϊόντων στην εσωτερική κατανάλωση ή σε άλλους εξαγωγικούς προορισμούς. Και καταλήγει, που είναι και το πιο σημαντικό, ότι αν παρά τις προηγούμενες προσπάθειες υπάρξουν απώλειες, να καταβληθούν σχετικές αποζημιώσεις. Οι Έλληνες παραγωγοί θα έχουν την πλήρη συμπαράσταση της πολιτείας, σημειώνει σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι φυσικά σε ανοιχτή γραμμή και με το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη αναφορά λοιπόν για να αποζημιώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε, Αλεξία. Και ενώ στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες προσπαθούν όλοι να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκου, η Μόσχα εξετάζει και αυτή τις εναλλακτικές της για τις εισαγωγές προϊόντων. Και όπως θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Θανάσης Αυγερινός, στρέφονται, Θανάση, προς την παραγωγή της γειτονικής Τουρκίας. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Φαίνεται πως η Τουρκία θα είναι μία από τις μεγάλες κερδισμένες αυτής της ιστορίας. Μεταξύ αυτών βέβαια υπάρχουν και άλλες χώρες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Κίνα. Όμως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η αρμόδια ρωσική υπηρεσία φυτοϊγειονομικού ελέγχου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ήδη τις διαβουλεύσεις με την τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να διασαφινιστούν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που αφορούν την αύξηση των εισαγωγών της Τουρκίας σε λαχανικά προς την Ρωσία. Από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι η Μόσχα στέλνει μηνύματα και αυστηρότητας, προειδοποιώντας για παράδειγμα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πρόεδρου Πούτιν, τον Δημήτρη Πεσκόφ, με νέες κυρώσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας πέραν των διατροφικών, αν συνεχίσει την κλιμάκωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια σημερινή δήλωση του κ. Πεσκόφ.
Αφήνει όμως και ένα παράθυρο ανοιχτό για διαπραγματεύσεις, Θανάση. Αυτό ακριβώς αφήνει ανοιχτά παράθυρα με την σημερινή δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι όσες εταιρείες, επομένως και χώρες, αναθεωρήσουν την πολιτική τους και προχωρήσουν σε κάποια συνεννόηση με την ρωσική κυβέρνηση, ενδεχομένως να κερδίσουν κάποιες εξαιρέσεις. Βέβαια, είναι ακόμη ασαφές αν θα υπάρξουν αυτές οι εξαιρέσεις για την ελληνική πλευρά. Μέχρι στιγμής η ρωσική κυβέρνηση λέει ότι η λίστα των προϊόντων που έχει ανακοινωθεί είναι αδιαπραγμάτευτη. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ρωσία τα τελευταία 24 ώρα για την επιστολή του Μανώλη Γλέζου. Έχει δημοσιευθεί και έχει κερδίσει μεγάλη δημοσιότητα σε όλα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και κάποια σχόλια που γίνονται όπου δημοσιεύει την επιστολή του κυρίου Γλέζου, καθώς η κοινή γνώμη της Ρωσίας φυσικά κατανοεί ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική δύναμη, μια φιλική χώρα, συγγνώμη, και μια χώρα με την οποία θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο είδους συνεννόηση και ότι είναι αναγκασμένη λόγω της κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πολιτική. Ίσως αυτή η πίεση της κοινής γνώμης να οδηγήσει και τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε κάποια απάντηση, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται στο Κρεμλίνο. Από δράση σε κοντινούς προορισμούς οδικώς και με όσο το δυνατόν μειωμένα τα έξοδα επιλέγουν οι περισσότεροι από τις εκδρομές του Αυγούστου. Μια εβδομάδα. Πορτοχέλη θα πάμε. Μια εξόρμηση για Σαββατοκύριακο. Μόνο. Μόνο. Τα εξοχικά και το πατρικό σπίτι της οικογένειας και φέτος θα έχουν την τιμητική τους. Πάμε χωριό, οπότε δεν έχουμε ούτε διαμονές ούτε φαγητά. Και μόνο έτσι. Αλλιώς δεν μπορείς. Μετακινήσεις και διόδια τώρα αναγκαστικά με τα μικρά πάμε από το καινούργιο το δρόμο. Αλλιώς μόνος μου θα φεύγα από πάνω από ιταία, χωρίς διόδια, χωρίς τίποτα. Στα διόδια της Ελευσίνας όλο και περισσότερα οχήματα κινούνται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού για να μην επιβαρυνθούν με το αντίτιμο των διόδιων. Είναι 7 λεπτά παραπάνω δρόμος και γλιτώνεις και τα διόδια. Για να μειώσουν το κόστος μετακινήσεων και να αποφύγουν τα διπλά διόδια σε Ελευσίνα και Κόρινθο, οι οδηγοί επιλέγουν ένα επικίνδυνο δρόμο με πολύ κακό οδόστρωμα και πολλές στροφές. Είναι η παλαιά Εθνική Οδός που βρίσκεται δίπλα μου ή αλλιώς η Εθνική Οδός των δεκαετιών του 50 και του 60. Στην Κόρινθο θα βγούμε. Γιατί να τους τα δώσουμε. Γυρίσαμε στα παλιά. Την παλαιά Εθνική Οδό επιλέγουν πολλοί οδηγοί και στο κομμάτι Κορίνθου Πατρών, λόγω των έργων που γίνονται αλλά και του κακού οδικού δικτύου. Ρεζίλη των σκυλιών. Η ακριβότερη της Ευρώπης και όχι μόνο. Και ο δρόμος προς τα κάτω. Χάλια, θανατηφόρος. Το νου μας. Είναι γύρω στα 20 ευρώ πήγαινε έλα. 20 ευρώ πήγαινε έλα και 80 ευρώ οι βενζίνες. Αν δεν υπήρχε το σπίτι στο χωριό, δεν θα πηγαίναμε. Πουθενά. Από την 1η Αυγούστου έως και σήμερα, από τα διόδια των Αφιδινών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πέρασαν 218.239 οχήματα, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα 233.904. Ήταν μειωμένες δηλαδή οι διελεύσεις κατά 15.665 οχήματα. Πού να φύγει ρε παιδιά, υπάρχει μία. Εδώ για μπάνιο ημερήσιο πάμε. Και το υψηλό κόστος των καυσίμων έκανε αρκετούς να αλλάξουν τις συνήθειές τους διακοπές. Ήταν ένας από τους λόγους που δεν πήγαμε στο τόπο καταγωγής Μακεδονία. 200-300 ευρώ βενζίνη και διόδια μαζί. Για άλλους πάλι οι διακοπές αποτελούν όνειρο θερινής νυχτός με τις ημερήσιες εκδρομές και τα θαλάσσια μπάνια σε κοντινές αποστάσεις να είναι μία λύση ανάγκης.